σας μιλήσω για το τι έχω κάνει, αλλά για το τι σκέφτομαι ή τι θέλω να κάνω. Είμαστε υπάλληλοι όλων των περιφερειών εδώ πέρα, έτσι δεν είναι, ίσως και από κάποιους δήμους. Και έχουμε διάφορα προβλήματα, σκοτούρες, προβλήματα και όλα τα σχετικά. Γιατί καταρχήν σας μιλάω και ποιος είμαι εγώ. Το βιογραφικό μου είναι αυτό, αλλά θέλω να σας το δείξω, όχι για κανέναν λόγο και να πω ότι ξέρετε είμαι αυτός και όλα τα σχετικά, είναι γιατί έχω εμπειρία και από τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, αλλά ακόμα και από ένα απλό θα λέγαμε γραφείο προσωπικού που έφτιαχνα μεταβολές προσωπικού, ξέρω εγώ, στο Δήμο της Κρύας Βρύσης. Στο Κράτη έχουμε κάνα χρώμα που να μας αρέσει. Από αυτά ή όχι. Κανένα. Τότε θα πάρεις το άσπρο. Από τις κυρίες εκεί κάποιο χρώμα που να θέλετε από εδώ. Έλα, πάρτε ένα χρώμα, το πράσινο. Η κυρία ποιο θέλει, ας πάρει το... Ναι, ας πάρετε το άλλο. Λοιπόν, πάμε και από την άλλη μεριά για να μην έχουμε προβλήματα, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, πες από αυτά. Θέλετε κάτι από εδώ. Τα βλέπετε πιστεύω τα μπλουζάκια, έτσι δεν είναι. Τι γράφουνε, ξέρει κάποιος να μου πει. Δεν τα φοράμε, γιατί δεν το ξέρω. Εδώ παίζει ρόλο η παρηγγελία λοιπόν και πώς την κάναμε προς το δημόσιο που υπάρχει σφάλμα, αλλά πρέπει να το διορθώσουμε. Λοιπόν, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Έχετε Υπουργείο Ανάπτυξης, έχετε επικοινωνία με άλλες περιφέρειες, κάποια διάρκεια, αναζήτηση, πες Υπουργείο Μεταφορών. Αυτή είναι η ίδια λειτουργικότητα στο δημόσιο. Με τις 5 μπλούζες που έχετε μπορείτε να παίξετε μπάσκετ σε μια ομάδα. Φυσικά όχι. Είναι μια άγνωστη λέξη στο δημόσιο για λειτουργικότητα. Δεν επικοινωνεί κανένας φορέας με κανέναν. Εδώ πέρα ο κύριος Πλεξίβας έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία, την οποία αν τη μοιραζόμασταν όλες οι περιφέρειες, τι θα είχατε, την πληροφόρηση και τα ξέρατε, τι κάνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τι κάνει η περιφέρεια. Ωραία. Τι κάνει η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτό θέλω να σας πω ότι είναι η υφιστάμενη κατάσταση. Λοιπόν, μιλάνε όλοι για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης στις περιφέρειες. Δεν ξέρω αν είναι κανένας μεταφορών επικοινωνιών. Έχουμε κάποιον. Όχι. Λοιπόν, εξυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης σημαίνει να δουλεύουμε όλοι με υπολογιστές του 2007 από την κοινωνία της πληροφορίας. Έχω άδικο ή έχετε πιο σύγχρονους στα μέρη σας. Λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα απαρχαιωμένο του Υπουργείου Μεταφορών που είναι της δεκαετίας του 1990 και δουλεύει μάλιστα με ένα συγκεκριμένο εκτυπωτή. Για να ψάξει να βρεις τι θα γίνει, κάπως έτσι είμαστε, με ένα ποντίκι στο χέρι. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα. Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο και είναι μόνο 5 για να τα κρατήσω. Θέλει κανένας τίποτα από εδώ, Μιχάλη μου. Δώσε παιδί. Πάρε, διάλεξε ρε παιδί μου, πάρε κάτι, Αν δεν σ' άνοιξε το κιόλας, Θέλουμε κάτι άλλο από εδώ. Ποιος. Πάμε ένα. Πάμε εδώ πέρα. Πάρτε και ένα κι εσείς. Ελάτε, πάρτε. Θέλει κανείς άλλος. Άλλος και εσείς. Και εσείς ένα. Βεβαίως γι' αυτό τα ετοιμάσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι κάναμε εδώ πέρα, έτσι δεν είναι. Μιχάλη, τι έχεις. Username. Ναι, αλλά τι είναι αυτό. Οδηγός για υπολογιστή. Οδηγός για υπολογιστή. Για πέστε κάποιος άλλος έχει κάτι άλλο στα χέρια του, κυρία μου, το ανοίξετε, προλάβατε. Δεν ανοίξτε το, δεν υπάρχει θέμα. Κωδικός για πρωτόκολλο. Έχετε πρωτόκολλο, εσείς πρωτοκολλείτε ή όχι. Πρωτοκολλείτε. Έχετε κωδικό για να μπείτε μέσα. Και εσείς κωδικό, Κι άλλο δηλαδή. Είχαμε εδώ πέρα, ανοίγετε τον υπολογιστό με κωδικό. 500 κωδικούς. Λοιπόν, εμένα ο διευθυντής μου και είναι εδώ πέρα μπροστά λοιπόν, με έχει δώσει κωδικό για το πρωτόκολλο, κωδικό για τη διάρκεια, κωδικό για το κυβμίς, κωδικούς για την ψηφιακή υπογραφή. Μισθοδοσία πουθενά. Εδώ. Λογιστική. Κύριος Παπαγεωργίου. Ρε παιδιά, συγγνώμη. Ο μέσος υπάλληλος
καλείται να βγάλει μια σειρά από προϋφαρμογές και κωδικούς. Έχετε και πιν στην τράπεζα, ε? Το ξεχνάτε καμιά φορά, γιατί το ξεχνάτε. Έτσι είναι. Τι να κάνετε λοιπόν. Απέτηση των υπαλλήλων, και οι υπάλληλοι είμαστε εμείς. Με εγώ, είστε εσείς και όλα τα σχετικά, άσχετα σε ποια θέση είμαστε. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι να μπορέσουμε λοιπόν, τι να κάνουμε, μια τάξη στην ψηφιακή μας ζωή, ρε παιδιά. Μια τάξη στην ψηφιακή μας ζωή. Εγώ δεν θέλω 850 εφαρμογές. Εγώ θέλω να μου βάλει κάποιος μία εφαρμογή και να μου βάλει μια τάξη. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Παρακαλώ. Ωραία, αυτό είναι καλό. Να έρθουν κι αυτοί. Λοιπόν, να τους δώσουμε λοιπόν... Να τους δώσουμε λοιπόν... Και χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, ωραία. Να τους δώσουμε λοιπόν και οι εταιρείες πληροφορικής, αλλά και ενδεχομένως, όπως ήταν η εφαρμογή την οποία έδειξε ο κύριος Πλεξίδας, όλα εκείνα τα εφόδια για να μπορέσουμε να νικήσουμε το τέρας της γραφειοκρατίας. Προσέξτε να δείτε. Στην ουσία δεν πρέπει να κάνουμε μόνο εφαρμογές για να λέμε ότι θα κάνουμε εφαρμογές. Καλές είναι και αυτές. Μας βοηθάνε. Το θέμα είναι να μειωθούν και λίγο και οι διαδικασίες μου. Το βασικό είναι αυτό. Όταν άκουσα τον Γενικό Γραμματέα της Κέρκυρας να λέει ότι θέλει 66 διαδικασίες για να κάνει μια προμήθεια και 10 όργανα, σας παρακαλώ, δεν πρόκειται να μειωθεί η γραφειοκρατία έτσι. Όσες εφαρμογές και να πάρουν. Λοιπόν, ποιος δεν θα ήθελε από εμάς να εξυπηρετείται ο πολίτης σε ένα μόνο σημείο και εμείς να χρησιμοποιούσαμε μόνο μία εφαρμογή με έναν κωδικό? Όλοι το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, η πρότασή μου εμένα πώς έχει να κάνει λοιπόν? Είναι πρόκληση και για τις εταιρείες πληροφορικής. Ο Γιάννης ο Πασαδάκης είναι, το γνωρίζω από το 1993. Έχει εμπειρίες. Η OTS έχει πολλές εμπειρίες. Εμάς δηλαδή, για παράδειγμα, πήραμε και το πρόγραμμα της Διάβγειας για να κάνουμε την ανάρτηση ομαδικά και να μην έχουμε προβλήματα. Άρα πρέπει να γίνει, και η άποψή μου είναι, η πρότασή μου είναι, να κάνουμε μια σουίτα. Μια σουίτα η οποία θα περιλαμβάνει ενδεχομένως όλες τις εφαρμογές αυτές, αλλά ο υπάλληλος θα μπαίνει με έναν κωδικό, ίσως αυτό του υπολογιστή του, και θα κάνει όλες τις διαδικασίες από εκεί. Πρωτόκολλο, μπορεί να έχει εκλογικές διαδικασίες που η OTS έχει και ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα και όλα τα σχετικά. Αυτοί οι φορείς πιστεύω ότι πρέπει να συνεργαστούμε. Αυτή είναι η φόρηση που πρέπει να συνεργαστούμε. Λίγο δύσκολο. Λίγο δύσκολο. Για το τέλος έχω την τελευταία διαφάνεια για να τη δείτε. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα μπορέσει να αποτελέσει το στελεχή στην προσπάθεια, ειδικότερα μετά τις εξαγγελίες που ακούσαμε για το δημόσιο 2020 και να συνδράμει στην προσπάθεια αυτή. ΕΝΠΕ και περιφέρειες, οι διευθύνσεις πληροφορικής είναι αυτές που θα σηκώσουν και το βάρος, θα λέγαμε, για τη δημιουργία ίσως μια τέτοια σουίτα. Θα διαθέσουν τυχόν λογισμικό που έχει αναπτυχθεί για αυτές, MIS που έχουμε κάνει, για τις εκλογές που έχουμε ένα πολύ ωραίο λογισμικό, και παράλληλα θα συνεργαστούμε με τις υπόλοιπες διευθύνσεις για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που θα έχει αυτή η σουίτα. Λοιπά υπουργεία που συνεργάζονται με τις περιφέρειες, αγροτικής ανάπτυξης, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, μεταφορών και επικοινωνιών, Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής και Κοινωνία της Πληροφορίας, ειδικότερα είναι δύο φορείς οι οποίοι και η τελευταία έχει κάνει παρόμοια μεγάλα project. Και φυσικά, αν δεν έχεις τις εταιρείες της πληροφορικής στο πλευρό σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Υπάρχει πείρα την οποία τις έχουν οι εταιρείες και πραγματικά πρέπει να αξιοποιηθούν. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το σχήμα. Θα το βρουν οι εταιρείες μεταξύ τους. Εμείς πώς μπορούμε να το χρηματοδοτήσουμε αυτό? Γιατί οι λεφτά υπάρχουν, το ξέρετε, άλλωστε δεν χρειάζεται να σας το πούμε. Λοιπόν, από ιδίους πόρους, ίσως για να μπορέσουμε να αγοράσουμε αυτή τη σουίτα, χρησιμοποιούμε πόρους για να αγοράσουμε ή να έχουμε τη συντήρηση κάποιου λογισμικού. Γιατί να μην το χρησιμοποιήσουμε για να πάρουμε κάποιο άλλο το οποίο θα τα κάνει όλα αυτά, θα λέγαμε, με ένα τσουβάλι θα το πω. Λοιπόν, και από χρηματοδοτήσεις ίσως μέχρι των διαφόρων υπουργείων. Τώρα, θα μου πει κάποιος, εντάξει, να δώσουμε λεφτά, αλλά να κάνουμε μια σουίτα την οποία και δεν την έχουμε δει. Θα κερδίσουμε κάτι? Καταρχήν θα μειώσουμε τις χαμένες εργατόρες, τις οποίες μπαίνει, έχει και χρησιμοποιεί ο κάθε ένας υπάλληλος από εμάς, μπαίνοντας σε διαφορετική εφαρμογή. Εγώ, για παράδειγμα, μπαίνω σε άλλη εφαρμογή για να ανεβάσω στο Διάβγεια, για να κάνω μετά μια ψηφιακή υπογραφή, αν θέλω, για να το σηκώσω στο πρωτόκολλο που έχουμε τη OTS
πρέπει να μπω να δώσω ψηφιακή υπογραφή στο G-Sign, έχουμε, Μιχάλη, G-Sign, έτσι δεν είναι, να το κάνω PDF, να το πάρω από το Word, να το σηκώσω και όλα τα σχετικά. Και εγώ κουράστηκα. Λοιπόν, οι πολίτες, το βασικό, θα υπάρχει πιο ταχύτερη εξυπηρέτηση. Είναι σημαντικό κομμάτι, σοβαρό κομμάτι, να έχουμε έναν ευχαριστημένο πολίτη. Μας έχουν βάλει όλους και μας έχουν στήσει στον τοίχο. Δεν δουλεύουμε πολύ, δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, χωρίς να ξέρουν όλες τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες που σας ανέφερα. Χαρούμενοι υπάλληλοι είναι η άποψή μου ότι θα είναι αποδοτικότεροι υπάλληλοι. Γιατί όταν κι εσείς θα έχετε μία σουίτα στην οποία θα την αξιοποιήσετε και θα μπορείτε να είστε χαρούμενοι, γιατί παράγετε έργο, βγάζετε και όγκο δουλειάς, αλλά το βγάζετε πιο σύντομα, πιο γρήγορα. Μέσω λοιπόν της ενιαίας σουίτας θα έχουμε κάνει και ένα βήμα παραπάνω για τη διαλειτουργικότητα των φορέων. Θα μπορούσε αυτό να συνδεθεί ενδεχομένως, άμα θα γίνει υπό την ομπρέλα της Ένωσης Περιφερειών, με τις υπόλοιπες 13 περιφέρειες. Να πούμε λίγο κάτι. Διαφέρει το πρωτόκολλό μας από το πρωτόκολλο, για παράδειγμα, της Στερεάς Ελλάδας ή και οπουδήποτε Δήμου? Δεν διαφέρει. Το ίδιο πράγμα έχουμε. Αλλάζουν μόνο τα οργανογράμματα. Λοιπόν, θα αποτελέσουν οδηγό αυτό, όπως ανέφερα, και για τους 325 Δήμους και τα Υπουργεία ενδεχομένως. Γιατί αυτό το πράγμα το θέλουν και οι 325 Δήμοι. Να είστε σίγουροι, έχουν τα ίδια προβλήματα, είναι συνάδελφοί μας. Θα μας βοηθήσει σημαντικά για τη μετάβαση στην ψηφιακή εργασία. Τώρα εδώ έχω βάλει ενδεικτικά τι μπορεί να περιλαμβάνει η σουίτα. Σας ρωτάω βέβαια αν έχω ξεχάσει κάτι, αλλά επειδή η ώρα έχει περάσει, πάμε παρακάτω. Εντάξει, τα λες κι εσύ. Και τι θα γίνει? Θα γίνει κάτι? Εγώ θα σας μείνω στο τρίτο το ρητό. Δεν θα σας πω ότι ο απεσιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία και ο αισιόδοξος βλέπει ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία, ούτε το άλλο ότι δεν μπορώ να πω πως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα να αλλάξουν. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Θα σας πω η φιλοσοφία. Εμένα μου αρέσει πολύ ο θυμόσοφος λαός. Έχει κρύβει μια μεγάλη σοφία μέσα του. Οπότε ένας ανώνυμος είπε το περίφημο: κάθε επαναστατική ιδέα στο δημόσιο πρέπει να περάσει από τρία στάδια. Σας παρακαλώ, αυτό μόνο μην το πείτε στον διευθυντή μου, εντάξει? Το πρώτο στάδιο είναι αδύνατον. Μη σπαταλάς το χρόνο μου. Θα πάμε σε αυτό. Είναι δυνατόν, αλλά δεν αξίζει τον κόπο. Εγώ πάντα το έλεγα ότι είναι μια φοβερή ιδέα. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίστοιχο. Μπορεί να πάει αντί για ένα, δύο, τρία. Λοιπόν, αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να κάνουμε συζήτηση και μπορούμε να λέμε πολλά. Το θέμα είναι ότι πρέπει να φύγουμε από εδώ ή να ενωθούμε από εδώ, όλοι εμείς που είμαστε στις περιφέρειες, και πλέον να απαιτήσουμε κάτι. Να καθίσουμε όλοι αυτοί που είμαστε στο τμήμα πληροφορικής, από 13 περιφέρειες, να καθίσουμε όλοι εμείς που είμαστε στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού, να απαιτήσουμε να γίνει κάτι. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει και τις εταιρείες πληροφορικής. Είναι άλλο πράγμα να ξέρουμε ότι θα έχουν να κάνουν με 13 δήμους, με 13 περιφερειακές αυτοδιοίκησης, συγγνώμη. Έρχεται ένα project για 325 δήμους και θα μπορούν να μας έχουν πελάτες, εντός εισαγωγικών, πελάτες, για μία ζωή. Αυτό είναι το όραμά μου για μένα. Δεν είμαι πληροφορικός. Είμαι ένας όπως ένας από εσάς. Είμαι απλώς υπάλληλος, ο οποίος έχω περάσει από διάφορα στάδια και νιώθω τις αγωνίες σας, νιώθω τους προβληματισμούς σας. Αυτό λοιπόν που θέλω από εσάς είναι να πιέσουμε όλοι μαζί. Να κάνουμε, ναι, αυτή τη σουίτα για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή τη δική μας, αλλά και προπάντων να πάμε ένα βήμα παραπάνω στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Πιστεύω να ήμουν αρκετά σύντομος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και δεν κοιτούσατε τα ρολόγια σας. Όχι μόνο δεν τα κοιτούσατε, αλλά δεν τα κουνούσατε κιόλας. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα μάτια λειτουργούν σωστά. Τα κουζάκια και τα ρολά είναι δικά σας. Έχετε πάσα δηλαδή για να τα ανανεώσετε ή να το. Ό,τι εσύ είσαι. Σας ευχαριστώ πολύ.